Λόγω Παρασκευής και χρονιά έχω μόνο καλούς ανθρώπους σήμερα. Εντάξει, υπόλοιπες μέρες έχουμε κακούς. Φέρω και λίγο ντεμί για να κάνουμε κανένα νουμεράκι. Εντάξει, άμα είναι έτσι, το δέχομαι. Είναι αυτούς που θα θέλεις να συγχωρέσεις. Οπότε καλά πάμε στην πρώτη ταινία. Το θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις. Μια ταινία που έκανε την πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο, όπως και οι περισσότερες ταινίες που ξεχωρίζουν και φτάνουν στα Όσκαρ. Αληθινή ιστορία, πώς μία απάτη. Μία γυναίκα την υποστηρίζει μέχρι το τέλος με πολύ μεγάλη πίστη στο έργο και στην απατεωνιά που έχει στήσει. Η Μελίσσα Μακάρθι είναι υποψήφια για Όσκαρ καθόλου αδικαιολόγητα, όπως και ο συμπροταγωνιστής της που είναι εξαιρετικός ο Γκραντ. Ας δούμε λοιπόν το βίντεο από το Φεστιβάλ του Τορόντο και ας επιστρέψουμε γρήγορα με την επόμενη ταινία που την περιμένουμε πάρα πολύ, γιατί μάλλον το Όσκαρ θα καταλήξει στην επόμενη κυρία. Το βίντεο όμως πρώτα. Nobody is going to pay for the writer Lee Israel right now. I'm months behind in my rent, and my cat is sick. It's four in the afternoon, and you're drunk. I'm hardly drunk. Craig? No problem. We play such an odd couple, and they're, because they're real, they were real people, that means that whatever behavior they had or eccentricities, you know that these, they're not invented or made up. And they have a love-hate relationship in the story that is, I suppose, like the closest equivalent, I think, is the, you know, the classic Walter Matthau and Jack Lemmon movie, The Odd Couple from 1967. The two people who shouldn't become friends do become friends. I thought this one line here was particularly clever, don't you think? It's wonderful. I love his writing. And Dorothy Parker as well. Caustic wit, you know? Caustic wit is my religion. I can't carry it off. You certainly can. Doesn't help too much in the relationship department. I'm sure that's not true. You know, it's also challenging because, you know, you want to make sure that you do right by the person when you're playing a real person. There's an added pressure to represent appropriately. And I just found her ethic to her work and how kind of unapologetic she was. It's like she got caught. She knew she was wrong. I know she was wrong. And yet I still loved how she stood by her work and said, these were the best moments of my life, and the work was my best. Like, she just didn't bend to being polite, being the, like, proper, likable woman. She just stayed who she was. And anytime someone kind of really strongly stays in their own shoes and is the person they are, even if they're difficult and challenging, I just love that, and I think it's really important today. I can't say that I regret any of my actions. In many ways, this has been the best time of my life. Η ζωή της Λι Ισραήλ, λοιπόν, στη μεγάλη οθόνη. Μια ταινία που δεν περίμενε κανείς να φτάσει τόσο δυναμικά στις οσκαρικές υποψηφιότητες. Καθόλου όμως αδικαιολόγητα, γιατί πραγματικά καθόλου και οι δύο ερμηνείες είναι εξαιρετικές. Πολύ καλογραμμένο σενάριο. Και μια ταινία που ακόμα και τα άτομα που δεν ξέρουν την ιστορία της Ισραήλ και το πώς εξαπάτησε τόσο πολύ κόσμο. Ακόμα έφτιαχνε ουσιαστικά επιστολές διασήμων. Με την ικανότητά της να αφομοιώνει και να αντιγράφει το είδος της γραφής των διασήμων, τις παραποιούσε, τις μεταποιούσε, τις κατέστρεφε και έπειθε κόσμο το ότι έχει, παράδειγμα, προσωπική αλληλογραφία σημαντικών συγγραφέων. Και αρκετές από τις επιστολές που πουλήθηκαν πολύ ακριβά μπήκαν και σε ειδικές εκδόσεις βιβλίων και μετά αναγκάστηκαν να αποσύρουν τα πραγματικά βιβλία. Με πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία, όπως και η επόμενη, η σύζυγος, η Γκλεν Κλόουζ, η οποία πάλεψε πραγματικά για αυτή την ταινία και με τους ατζέντιδες της στην Αμερική, γιατί ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή στην οποία συμμετείχε. Και με το να ολοκληρωθεί η παραγωγή. Επίσης, το ότι έμεινε η ταινία πάνω από 1,5 χρόνο στα ντουλάπια και αυτή βλέπεις, το λέμε πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι ταινίες που μένουν χωρίς διανομή για μεγάλο διάστημα, επειδή πιστεύει κάποιος από τους συντελεστές ή κάποιος από τους συνεργάτες ότι έχει μια καλύτερη τύχη. Ναι, όντως, στην Αμερική την πήρε ένα μεγάλο στούντιο ταινία και γι' αυτό έφτασε και μέχρι τα Όσκαρ. Η Γκλεν Κλόουζ, λοιπόν, είναι, ας πούμε, το μεγάλο φαβορί και καθόλου πάλι αδικαιολόγητα για τα Όσκαρ. Γιατί έχει ήδη αρκετές υποψηφιότητες και δεν έχει κερδίσει ακόμα. Με την ταινία ταξίδεψε στα περισσότερα φεστιβάλ, οπότε και επικοινωνιακά κατάφερα να τη φέρει πιο κοντά στο κοινό. Ας τη δούμε σε ένα από τα φεστιβάλ που ταξίδεψε. Εγώ τη συνάντησα και στο Τορόντο και στη Ζυρίχη και στο Σαν Σεμπαστιάν και στις τρεις τάσεις της. Ας δούμε όμως ένα μικρό αποσπασματάκι από αυτά που μας είπε σε ένα από τα φεστιβάλ. Πες ήδη υποψήφια. Άραγε θα είναι φέτος η χρονιά που η Γκλεν Κλόουζ θα καταφέρει να εκφωνήσει τον ευχαριστήριο λόγο της στα Όσκαρ. I think my personality is very, very different from
the characters that I play. I think the characters I play give me a chance to express myself in a way that I rarely express myself in life. I've found life much more challenging and problematic than my work. It's a perfect collaboration between many people, but of course I'm the one that keeps up the gravity. So we all know what around which sun we are. That's very important, so we are not around each sun in the universe. Because I try to collect all the energy of the set and to get the script, to get the acting energy into the editing room in the best way. Με την ταινία «Η Σύζυγος» ταξίδεψε επί ένα χρόνο στα περισσότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, μεταξύ αυτών του Τορόντο, του Σαν Σεμπαστιάν και της Ζυρίχης. Because I know that you are a perfectionist, have you ever considered doing almost the same thing that your husband does in the film, by throwing an award, even from the window of the car, I mean? Oh. No, that has never crossed my mind, I have to say, to throw an award out the window, no. I don't want the fucking thing! What are you doing? What did you just do? I don't want to be alone. That's all in the past. Because I had the opportunity of watching you on Sunset Boulevard twice, I would like to know if there was a possibility of doing, you know, the movie adaptation. Would you do it yourself? Yes. Yes, I hope so. Thanks so much again. Ο γιος του Jeremy Irons ήταν ο κινηματογραφικός γιος της Glenn Close. In terms of the wife, it's a fantastic movie. I mean, Glenn Close delivering another stellar performance that is, you know, stirring up a lot of talk about awards later down the line. Touch wood, of course. Jonathan Pryce. I play a small, but I hope significant role in it. But Bjorn Runger, our director, is a wonderful guy, and I think he's put together something really sensitive and insightful. And you know. You were a quite angry son, as far as I remember. I was an angry son, yeah. Aren't we all, though? Are you also in real life an angry son? No, I'm very, very peaceful. Of course I'm angry son. Yeah. Η ταινία μπορεί να έμεινε εκτός αμερικανικής διανομής για περίπου ένα χρόνο, κάτι όμως που περιέργως ίσως βοήθησε τη σπουδαία ηθοποιό να είναι σε μια κούρσα με μοναδική αντίπαλο την Ολίβια Κόλμαν από την Ευνοούμενη. Με στάσεις στο φεστιβάλ του Τορόντο, του Σαν Σεμπαστιάν και της Ζυρίχης, η Glenn Close παρουσίασε την καινούργια της ταινία με τίτλο The Wife. Στη συνέχεια της προβολής ταινίας στο φεστιβάλ της Ζυρίχης, παρέλαβε και το βραβείο συνολικής καριέρας. Από το φεστιβάλ, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος. Η Σύζυγος έκανε μόλις την πρεμιέρα της και στις ελληνικές αίθουσες. Αν πάντως η Glenn Close πάρει το Όσκαρ, οι θαυμαστές του Λάνθιμου θα έχουν ένα λόγο λιγότερο για να πούνε και στα δικά μας. Πώς πρόλαβες και ήρθες, αγοράκι μου? Είμαι ταχύτατος. Είσαι πρόλαβα αστραπή. Και ήρθα και στη 13η και στην 4η διοργάνωση του φεστιβάλ της Ζυρίχης και είμαι ήδη στο στούντιο. Έτσι κάπως λοιπόν πρόλαβα να κάνω και το επόμενο βίντεο που είναι μια μικρού μήκους με τίτλο «Γράμμα στο Γιώργο Λάνθιμο». Mm. Μια έξυπνη λοιπόν κίνηση, η οποία ανέβηκε από την Πέμπτη και είναι viral το βίντεο. Ουσιαστικά ο Μάκης Παπαδημητρίου μιλάει για τον Γιώργο Λάνθιμο, τον οποίο όλοι έχουμε πλέον οικειοποιηθεί ένα κομμάτι από τη λάμψη του, και το λέω με πραγματική ενόχληση σε κάποιο βαθμό, γιατί ο άνθρωπος, το έχουμε πει, σηκώθηκε και έφυγε. Έκανε την καλύτερη κίνηση για την προσωπική του καριέρα. Δεν είναι ελληνική επιτυχία το αυτό που συμβαίνει τώρα με την Ευνοούμενη. Σε καμία περίπτωση είναι μια δική του επιτυχία. Μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε και λίγο. Θέλω να πω, δεν έχει πατριωτικό καθήκον να δει την ταινία. Πας να δεις μια ταινία. Είναι ένα σκηνοθέτης στο σύμπαν μεγάλου βεληνικού πια που χτίζει τη δική του καριέρα και είναι πολύ ωραίο. Μέσα από αυτό όμως το γράμμα το οποίο το έχει σκηνοθετήσει ο Βασίλης Κατσούμπης, βλέπουμε τον Μάκη Παπαδημητρίου, ο οποίος γράφει μια ανοιχτή επιστολή στο Γιώργο Λάνθιμο. Mm. Αφήνει λοιπόν αυτά τα σημεία τα οποία είπαμε, το ότι δεν είναι και τόσο μια επιτυχία της Ελλάδας, αλλά είναι μια επιτυχία του ιδίου του Γιώργου του Λάνθιμου. Τον παραπέμπει να θυμηθεί στο ότι τώρα ενώ βρίσκεται στο LA και θα μπορούσε να είναι στο Venice Beach ή οπουδήποτε αλλού, ότι ξεκίνησαν όλα από μια διαφορετική περιοχή, από την Κινέτα, όταν έκανε την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους, την οποία φυσικά πολύ λίγοι γνωρίζουν τώρα στην Ελλάδα. Και αναφέρεται και στα προβλήματα του ελληνικού κινηματογράφου. Για ποιο λόγο είναι δύσκολο να ταξιδέψει ο ελληνικός κινηματογράφος? Νομίζω ότι ο καλύτερος αποχαιρετισμός στα Όσκαρ δεν είναι ούτε προγνωστικά ούτε τίποτα, είναι να ανεβάσουμε τον ήχο και να ακούσουμε τις τελευταίες φράσεις από αυτή την ωραία ταινία μικρού μήκους. Γεια σας από εμάς. Κινέτα την έχετε δει? Τι λέτε, κύριε, δεν σας επιτρέπω.
το ελληνικό σινεμά θέλει πάνω απ' όλα αγάπη. Εσύ, Γιώργο, το γνωρίζεις αυτό καλύτερα από τον καθένα. Και βέβαια, όσο εσύ θα δοξάζεις το ελληνικό σινεμά σε όλο τον κόσμο, εμείς θα θυμόμαστε όλους τους λόγους που σε κρατούν μακριά μας. Γιώργο, καλή επιτυχία.